Γεια σας, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα σας γλυκάνω. Θα φτιάξουμε μουσταλευριά. Μιας και το φθινόπωρο ανήκει σε εκείνη. Με κεράσανε μουστο από ό,τι βλέπετε. Θα σας δώσω ακριβώς τις δοσολογίες για να δείτε πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις μουσταλευριά. Οπότε, για κάθε ποτήρι μουστο που βάζω, μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Εγώ θα την κάνω παραδοσιακά, κλασικά, χωρίς κονφλάουερ. Είναι ζεστέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε και το μόνο που κάνω, εγώ δεν χωρίζω ποτήρια, αλλά θα τα κάνω όλα μπλουμ, όπως κάνω όλες μου τις κρέμες και δεν μου σβολιάζουν. Που σημαίνει, έχω 6 ποτήρια μούστο. Τα έχω όλα μετρημένα με το ίδιο ποτήρι. Δεν χρειάζομαι ζυγαριά. Εκεί. Και επειδή ο μούστος που μου δώσανε δεν είναι τόσο γλυκός όσο τον θέλω εγώ, θα ρίξω μέσα μία καλή κουταλιά μέλι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας είπα, μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για κάθε ποτήρι. Οπότε, έχω μετρήσει 6 κουταλιές και τώρα θα ανακατέψω έτσι όπως είναι κρύος. Και τώρα θα ανάψω τη φωτιά μου. Από εδώ και πέρα υπομονή. Από εδώ και πέρα ανακατεύουμε, όπως κάνουμε με τις κρεμούλες των παιδιών μας. Μόλις βγάλει την πρώτη φουσκαλίτσα, κλείνουμε τη φωτιά. Οπότε, έρχομαι στα 5 λεπτά να δούμε σε τι σημείο έχει φτάσει. Δεν φεύγουμε από την κατσαρόλα μας, ανακατεύουμε. Έχουν περάσει 2 λεπτά, δεν έχω φύγει από εδώ, συνεχίζω το ανακάτεμα. Δεν έχουμε όλοι αμπελώνες και δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι αμπελώνες για να φτιάξουμε μουσταλευριά ή πετιμέζι. Παίρνουμε σταφύλια, βγάζουμε το χυμό του σε ένα σουρωτήρι στον αποχυμωτή όπως έκανα εγώ και φτιάχνεις και τα δύο. Χωρίς αλεύρι ο μούστος, αν βραστεί μία ώρα, γίνεται πετιμέζι. Να έχει την υφή του μελιού. Και συνεχίζω. Στα 5 λεπτά έδεσε. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο σβήνουμε. Είναι έτοιμη η μουσταλευριά μας. Όπως θα κάνατε ακριβώς με μία κρεμούλα. Έσβησα τη φωτιά. Το βλέπετε. Έτσι πρέπει να είναι. 5 λεπτά θα την αφήσω να σταθεί για να την τοποθετήσω σε όμορφα μπολάκια να την κεράσουμε. Για πάμε να μοιράσουμε στα ωραία ποτήρια μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ την κατσαρολίτσα μας. Βλέπετε, φαίνεται η υφή του. Κλασική μουσταλευριά. Εάν σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι μου, κοινοποιήστε το και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλα τα βιντεάκια που ετοιμάζω, οι ενημερώσεις. Να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μου. Και εννοείται περιμένω στα σχόλια. Οτιδήποτε σας απασχολεί να με ρωτάτε. Πάνω στις συνταγές που σας δείχνω. Αν και πλέον είναι τόσο εύκολες οι συνταγές που δείχνω. Λοιπόν, βγαίνουν ακριβώς, όπως βλέπετε, 6 ποτήρια.
Τα ποτήρια αυτά που σερβίρουμε το παγωτό που είναι και για όλα τα γλυκά και για σερβίρισμα. Λοιπόν, τώρα πάω να πάρω κανέλα και καρύδι για να στολίσουμε. Σαν μους έγινε η μους στα αλευριά μου, η κλασική, η αυθεντική με το αλεύρι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε κανελίτσα. Πω πω μυρωδιές. Λοιπόν, και δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε και στο χρυσό σκουφάκι, στο blog που ανεβαίνουν όλες οι συνταγές μου πια. Παραθέτω και στην περιγραφή, στο κουτί της περιγραφής, στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία μας. Λοιπόν, έτοιμη και η κανελίτσα και έρχομαι να ρίξουμε καρύδι. Έτοιμα να υποδεχτούν και το τριμμένο καρυδάκι. Εκεί. Μουσταλευριά χωρίς καρυδάκι τριμμένο επάνω, εντάξει. Ή και σουσαμάκι νομίζω μπορείτε να ρίξετε. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Λοιπόν. Έτοιμες να κεραστούν. Και να φωτογραφηθούν οι κυρίες μου. Να είμαι καλά να ξαναφτιάξω. Είδατε πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε μουσταλευριά για την οικογένεια ή για τις φίλες και τους φίλους σας. Αυτά είχα να σας δείξω σήμερα. Θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας, να μην ξεχνάτε να κοινοποιείτε τα βιντεάκια μου και μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο πεντανόστιμο βιντεάκι, σας χαιρετώ. Γεια σας.